Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στα χειροτεχνάσματα. Πολλές φορές στις δημιουργίες μας χρειαζόμαστε περιγράμματα. Είτε για να γράψουμε κάτι, είτε για να καλύψουμε κάποια ατέλεια, είτε για να μορφύνουμε το τελείωμα ενός χαρτιού. Για κάποιο λόγο τέλος πάντων, κάποια στιγμή στις δημιουργίες μας θα χρειαστούμε περίγραμμα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που είμαστε τελείωσε το περίγραμμα που έχουμε στο σπίτι μας ή δεν έχουμε ακριβώς το χρώμα που χρειαζόμαστε? Είμαι η Ρεβέκα και σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε το δικό σας περίγραμμα. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να σας δείξω μια παλιότερη κατασκευή μου. Την έχω κάνει εδώ και 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Είναι αυτό το μπουκάλι, στο οποίο έχω κάνει ανάποδο ντεκουπάζ. Δείτε και το πίσω μέρος του. Το είχα κάνει λοιπόν σε τόνους του λαδί και τέτοιο περίγραμμα δεν είχα. Ιδίως εδώ στην επαρχία είναι λίγο δύσκολο να βρούμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν έφτιαξα το δικό μου περίγραμμα. Τα κλαδάκια που βλέπετε εδώ είναι με περίγραμμα που έχω φτιάξει μόνη μου. Το οποίο το έβαλα μέσα σε ένα μπουκαλάκι για να το χρησιμοποιήσω και μετά από 2 χρόνια, πραγματικά 2-3 χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, πραγματικά δεν έχει πάθει τίποτα και δουλεύει μια χαρά. Το χρησιμοποιώ μια χαρά. Βέβαια έχει μείνει λίγο τώρα από τότε. Θα σας δείξω όμως πώς κάθεται. Το βλέπετε? Πιστεύω να το βλέπετε. Λοιπόν, θα το χρησιμοποιήσω βέβαια και σε άλλες κατασκευές. Σε κατασκευή που θα κάνω αυτές τις μέρες. Πάμε όμως λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε το περίγραμμά μας. 2 υλικά θα χρειαστούμε, ξυλόκολλα και ακριλικό χρώμα. Η συνταγή είναι πανεύκολη, γρήγορη, οικονομική, ανέξοδη και πάρα πολύ καλή. Εγώ έχω βάλει εδώ ξυλόκολλα σε 3 δόσεις, γιατί θέλω να κάνω 3 διαφορετικά. Έχω κάνει το πράσινο που είδατε, το έχω εδώ και καιρό, οπότε δεν θα ξανακάνω πράσινο. Θα κάνω όμως άσπρο, καφέ και κίτρινο, γιατί με αυτά τα χρώματα θέλω να ζωγραφίσω, να διακοσμήσω κάποια αυγά στρουθοκάμιλου που μου έδωσε η φίλη μου η Μαρίνα. Βέβαια μου τα έδωσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συγγνώμη Μαρίνα, αλλά τώρα έρθει η ώρα να τα διακοσμήσω. Τα έβαψα λοιπόν, βλέπετε και αυτό, βλέπετε και τις τρύπες από κάτω για να βγει το ασπράδι και ο κρόκος. Τα έβαψα λοιπόν σε χρώματα που ήθελα και ζωγράφισα, σχεδίασα μάλλον με μολυβάκι κάποια σχέδια που θέλω. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά, να πόσο λίγο το φως, ίσως είναι καλύτερα. Λοιπόν, και σχεδίασα λοιπόν με το μολυβάκι κάποια σχέδια που θα τα κάνω με το περίγραμμα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Για να κάνω το άσπρο μου περίγραμμα, ξυλόκολλα, όση ξυλόκολλα τόσο και χρώμα, πείτε τώρα άσπρο πάνω στο άσπρο δεν φαίνεται, όμως δεν μας πειράζει, όταν η κόλλα θα αρχίσει να, επειδή είναι κρυσταλλιζέ, θα αρχίσει να γίνεται διάφανη, θα φαίνεται μόνο το άσπρο χρώμα. Στο δεύτερο θα βάλω λίγο κιτρινάκι.
θέλω να κάνω κάποια λουλουδάκια. Και στο τρίτο θα βάλω λίγο καφέ, γιατί θέλω να κάνω κάποια κλαδάκια. Αυτός λίγο ο τρόπος μας θυμίζει και το γλάσο σοκολάτας που είχαμε κάνει, είναι ο ίδιος τρόπος ακριβώς, απλά βρήκα μια ακόμη εφαρμογή αυτής της συνταγής και πράγματι δουλεύει και είναι και πολύ καλή. Θα προσέξετε όμως πάρα πολύ η ξυλόκολλά σας να είναι πηχτή, να μην είναι αραιή, για να μπορεί να κάθεται. Εδώ λοιπόν είναι το κίτρινο και εδώ το καφέ μας για τα κλαδάκια μας. Χρώματα βέβαια όταν θα αρχίσει να στεγνώνει η κόλλα θα γίνουν πιο έντονα, αυτό το πιστεύω να το θυμόσαστε και από το βίντεο με το γλάσο που είχαμε κάνει. Για όσους δεν το έχουν δει, το link θα υπάρχει κάτω από αυτό το βίντεο, στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Έτοιμα λοιπόν και δεν μένει παρά να τα βάλουμε σε σακουλάκια ή σε μπουκαλάκια για να τα δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω μπουκαλάκια, έχω όμως σακουλίτσες, αυτές πουλούνται και στα σούπερ μάρκετ, είναι αυτές που κάνουμε την σαντιγή μας. Διάλεξα μια μεμιτούλα μικρή. Υπόψη υπάρχουν και σακουλίτσες που δεν έχουν, δεν μπαίνει μύτη, είναι απλά κόβεις το τελείωμα της σακούλας. Το ίδιο πράγμα είναι, μην σας πω ότι μπορεί να είναι και καλύτερο εκείνο. Λοιπόν, βάζω το υλικό μου μέσα στο σακουλάκι. Και απλά θέλω λίγο να σας δείξω την εφαρμογή του, να δείτε το πόσο ωραία κάθεται. Το πόσο όμορφο μπορείτε να διακοσμήσετε τα αντικείμενά σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Το βλέπετε? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να κάνετε και τις γνωστές μας τελίτσες. Όσο πιο μικρή είναι η τρυπούλα, τόσο πιο λεπτές γραμμές θα κάνει. Βλέπετε τι ωραία που κάθεται. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα περιγράμματα που ήδη κυκλοφορούν. Δεν θα σας κουράσω άλλο με το να κάθομαι να διακοσμήσω όλο το αυγό. Θα το τελειώσω όμως και εσείς θα το δείτε έτοιμο, τελειωμένο σε φωτογραφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο και θα περιμένω και πάλι όπως πάντα τα σχόλιά σας και τα like σας κάτω από το βίντεό μου. Σας ευχαριστώ θερμά.